Στις 12 Δεκεμβρίου η εφορία αρχαιοτήτων Λέζου στο πλαίσιο της δημοσιότητας του άλλου έργου που έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένου Σβαλιδέ Τζαμί, προγραμματίζει και θα υλοποιήσει μια ενημερωτική εμερίδα που θα αρχίσει τη Δευτέρα στις 5.30 στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλίνης, στο οποίο θα δώσουμε τη δυνατότητα στο λεσβιακό κοινό να μάθει πληροφορίες για το τέμενος αυτό που αποτελεί το παλαιότερο οθωμανικό τέμενος που υπάρχει στην Λέσβο και το οποίο βάσει των εγκεκριμένων μελετών που θα μας παρουσιάσουν οι ίδιοι μελετητές θα δείξουν τα προβλήματα που έχει, τι έχουμε βρει, τα νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια υλοποίησή του που γίνεται το τελευταίο διάστημα από την εφορία, πώς ένα μνημείο των άλλων, των Οθωμανών δηλαδή, θα αποκατασταθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί, προσοχή εδώ, όχι ως θρησκευτικό μνημείο, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ για το Βαλιδέ Τζαμί ότι θα το δώσουμε να γίνεται χώρος των μεταναστών που θα λατρεύουν προς Θεού. Η εφορία και το Υπουργείο θα το επαναχρησιμοποιήσει και αυτό θα παρουσιάσουμε στην ημερίδα αυτή ως μουσείο νεότερης ιστορίας της Λέσβου, κάτι που σήμερα λείπει από το νησί και στο οποίο θα φαίνεται από την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας της Λέσβου πώς λοιπόν λειτουργούσαν και συμβίωναν μαζί οι δύο αυτές διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι στη Λέσβο κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, δηλαδή από τον τέλος 15ου-16ου αιώνα μέχρι και την απελευθέρωση της Λέσβου το 1912, μέσα από τη μελέτη των ηθών και των εθήμων, από τις μαρτυρίες των φιλολογικών πηγών που βέβαια είναι ελάχιστες και από ευρήματα που έχουμε από αυτή την περίοδο και από τις δύο αυτές διαφορετικές εθνότητες μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που εφάρμοζαν και οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύτερο λεβιακό κοινό, κυρίως η πολιτική όπως ονομάζεται της συγκατάβασης, της συμβατικότητας, επιβίωσαν και οι δύο και μάλιστα άνθησαν και οι δύο κοινότητες οικονομικά την περίοδο αυτή μέσα από παρουσιάσεις φιλολογικών κειμένων ή από εντυπώσεις περί ηγητών ή επίσης από τα σημαντικά αρχεία που έχει η Μονή Λιμόνος, η οποία διατήρησε τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, θα δείξουμε πτυχές του βίου για τον οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα μία γκρίζα ζώνη. Βέβαια αυτό θα γίνει πολύ επιλεκτικά μέσα από συγκεκριμένα εκθέματα και μέσα από συγκεκριμένες μαρτυρίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Θα δείξουμε δηλαδή τη συμβίωση αυτών των δύο αντίθετων και έτερων εθνοτήτων που ζούσαν στη Λέσβο. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό αυτό. Φαντάζομαι ότι στη Λέσβο, εκτός από το Βαλιδέ Τζαμί, υπάρχουν και άλλα τζαμιά που μαρτυρούν αυτή τη συμβίωση. Ναι. Αυτά σε τι κατάσταση ναι. είναι και τι εργασίες θα πρέπει να γίνει προκειμένου. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό μνημείο είναι το Γενή Τζαμί, που ανήκει βέβαια στην ιδιοκτησία του Δήμου της Μυτιλίνης. Η εφορία μας έχει βάλει σαν στόχο κάποια στιγμή. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη να το αποκαταστήσει. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε στην ομιλία που θα γίνει, γιατί από τη σειρά των ομιλητών εγώ θα παρουσιάσω τα δύο πιο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, το Βαλιδέ και το Γενή Τζαμί. Να σας πω ότι για το Γενή Τζαμί υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, στο οποίο μάλιστα υπήρχε η πρόταση επανάχρησής του ως δημοτική βιβλιοθήκη. Που είναι μια πολύ ωραία ιδέα βέβαια αυτή. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό και στην ημερίδα, να πούμε και τις γνώμες, να διατυπωθούν γνώμες. Υπάρχουν και άλλα θρησκευτικά μνημεία, όπως το θρησκευτικό μνημείο στο Μεσαγρό, που η εφορία μας ήδη έχει εγκεκριμένη μελέτη, ένα πολύ όριμο έργο, και στα οποία θα μπορούσε να γίνει και ένα δίκτυο ανάδειξης των μνημείων αυτών, καθώς, όπως γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, πολλοί Τούρκοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχονται κατά κόρον στη Λέσβο για διακοπές, οπότε γιατί να μην τους δώσουμε ένα έναυσμα να δουν και αυτοί τα μνημεία αυτά που αποκαθίσονται ως μουσιακοί χώροι. Το ξανατονίζω πάλι αυτό γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση ότι φτιάχνουμε μνημεία για να τα δώσουμε στους αλόθεσκους για να κάνουν θρησκευτικά μνημεία. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ούτε του Υπουργείου Πολιτισμού, ούτε της εφορίας, ούτε κανένας άλλου που κάθεται με πολύ αγάπη να κατασκευάσει αυτές τις πολύ ιδιαίτερες μελέτες, γιατί ο Οθωμανικός κόσμος είναι ένα άλλος κόσμος, ένας πολύ ιδιαίτερος κόσμος που θα πρέπει να τον προσεγγίσουμε με πολύ αγάπη αλλά και με πολύ προσοχή.
και αυτός είναι ο στόχος της εφορίας μέσα από το πρώτο έργο που κάνει για Οθωμανικό μνημείο στην πόλη της Μυτιλίνης, όπως είναι το Βαλιδέ Τζαμί.